ΠΑΟΚ πρέπει να κατεβεί στον ημιτελικό στην Αθήνα. Α, δεν ασχολούμαι με ομάδες, φίλε μου. Το θέλουν και αυτό. Πιστεύετε ότι μετά από αυτά που έγιναν πρέπει να κατεβεί στην Αθήνα στον ημιτελικό? Δεν ξέρω τι έγινε, αλλά λόγω Θεσσαλονίκη όχι. Με Θεσσαλονίκια όχι. Οκ, ευχαριστώ. Όχι. Γιατί? Γιατί κρατάμε τις υποσχέσεις μας. Πιστεύετε ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να κατέβει στον επαναληπτικό της Αθήνας με τον Ολυμπιακό στο κύπελλο? Όχι, να μην κατέβει. Γιατί? Πρέπει να γίνει ρήξη στο καταστημένο. Αλλιώς, άμα δεν σπάσεις αυγά, ο μελέτα δέντρος. Χαίρε. Δεν ενδιαφέρουμε για το ποδόσφαιρο. Ναι, πρέπει να κατέβει γιατί είναι μια ιστορική ομάδα και πρέπει να κρατήσει το ύψος της. Μετά από αυτά που έγιναν, δηλαδή ότι μηδέν επεισόδια, ασφαγή, πρέπει να κατέβει? Αυτά είναι πέραν της μπάλας. Η μπάλα πρέπει να παιχτεί. Πρέπει να συνεχίσει να παίζει μπάλα πάω για το λαό του. Από εκεί και πέρα, αυτά πρέπει να τα δει ο πρόεδρος και όχι απλά να τα δει, πρέπει να βάλει δικηγόρους και να προχωρήσει όσο πιο σκληρά γίνεται. Okay. Αλλά η μπάλα πρέπει να συνεχίσει. Δεν με ενδιαφέρει, αγόρι μου. Μετά από αυτά που έγιναν. Δεν με ενδιαφέρει, σου λέω. Ναι. Γιατί? Γιατί? Το πρώτο μάτς πόσο έλεξε τελικά? 0-3. Άνευ αγώνα. Όχι. Με K20 κάτι. Ας κατέβει. Τι ομάδα είσαι πρώτα απ' όλα? ΠΑΟΚ. Πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να κατέβει στον επαναληπτικό της Αθήνας με τον Ολυμπιακό? Ναι. Γιατί? Γιατί το μάτς αρχικά ήταν στημένο στο πρώτο. Αυτό. Εσύ? Εγώ δεν είμαι ΠΑΟΚ. Δεν πειράζει. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Πρέπει να κατέβει στην Αθήνα στον επαναληπτικό. Πού να ξέρω εγώ, αυτό είναι ΠΑΟΚ. Δεν έχει σημασία, εσύ τι πιστεύει? Τίποτα. Αριανός είμαι, ναι, προσωπικά δεν με ενδιαφέρει. Από εκεί και πέρα. Άμα ήταν η ομάδα σου στη θέση του ΠΑΟΚ, πιστεύει έπρεπε να κατέβει? Με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ και δύο ομάδες του καθεστώτος δεν έχει ιδιαίτερο νόημα, η αλήθεια είναι. Τι να πω, πραγματικά δεν έχει σημασία. Κατέβει, δεν κατέβει, δεν θα αλλάξει κάτι. Ολυμπιακός πρώτος, ΠΑΟΚ δεύτερο τρίτος, μια ζωή. Να σε πω, νομίζω όχι. Πιστεύω γιατί, όχι. Γιατί? Ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ. Γιατί? Είναι πολύπλοκη απάντηση το γιατί. Έχει σκαπίλια στα αυτιά του και δεν ακούει. Τι στα αυτιά του? Πολύπλοκη απάντηση. Γιατί? Τραπέζι. Εκτός Ευρώπης όλοι. No modern football. Αναρχία για πάντα. Πες εσύ, Κώστα, τι να κάνει? Να κατέβει για τους γαμπάς. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται μεταγραφές φιλάθλων. Άμα κάνει μεταγραφές φιλάθλων θα πάει πολύ μπροστά. Πρωτάθλημα Ευρώπης. Είμαι να κατέβει και να τους γαμπάς. Να. Γιατί? Δείξω. Πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να κατέβει στον επαναληπτικό της Αθήνας με τον Ολυμπιακό? Όχι. Γιατί? Γιατί δεν πρέπει. Εφόσον ο πρόεδρος είπε ότι δεν πρέπει να κατέβει, δεν πρέπει να κατέβει. Ξανακάνει την ερώτηση. Πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να κατέβει στον επαναληπτικό της Αθήνας με τον Ολυμπιακό στο κύπελλο? Ναι, πρέπει, γιατί σχαινόμαστε τους γαύρους και πρέπει κάποιος να τους γαμίσει επιτέλους. Εσύ? Εγώ πιστεύω ότι πρέπει, μόνο και μόνο για να σταματήσει να γκρινιάζει και να το φάει μια χαρά. Άντε γεια. Γιατί με γαύρος. Πιστεύω πρέπει να κατέβει για να γίνει ένα καλό ματσάκι. Πιστεύω θα είναι ένα πάρα πολύ καλό ντέρμπι, οπότε αξίζει, ναι. Θα κατέβει. Όχι. Γιατί? Γιατί δεν είμαι μισό το επεισόδιο γι' αυτό. Ευχαριστώ. Εγώ ναι. Γιατί? Γιατί με πάω και υποστηρίζω την ομάδα. Εσύ? Εγώ δεν γνωρίζω από αυτά. Πρέπει, δεν πρέπει. Γιατί? Γιατί πάω και σε ξέρω. Όχι. Γιατί? Δεν ξέρω. Όχι, μου είπες να πιστεύω, σου είπα όχι. Γιατί? Δεν είναι έτοιμος να κατέβει. Για το κύπελλο? Ναι. Ναι. Γιατί? Γιατί πρέπει να κατέβει? Για να δείξει πρόσωπο. Ναι. Γιατί? Πρέπει να κατέβει. Γιατί? Για να αποδείξει είναι καλύτερος. Ναι. Γιατί? Γιατί είναι καλή ομάδα. Μόνο αυτό? Ναι. Οκ, okay, ευχαριστώ. Πιστεύετε ο ΠΑΟΚ πρέπει να κατέβει στον επαναληπτικό της Αθήνας με τον Ολυμπιακό? Τώρα αυτά δεν μα πρέπει. 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 Πρέπει, ναι. Πιστεύετε ο ΠΑΟΚ πρέπει να κατέβει στον επαναληπτικό της Αθήνας με τον Ολυμπιακό? Όχι. Γιατί? Γιατί ο Σαββίδης ξέρει τι κάνει. Ναι. Γιατί? Έτσι, γιατί είναι ο ΠΑΟΚ, τι. Θα πάει.
Να κατέβει, αλλά όχι με την πρώτη ομάδα. Να σκατέβουν τα μικρά. Οκ. Okay. Ναι. Γιατί? Γιατί... Μου θυμίζει λίγο τι είναι στο μάτσι για το Ακυπρούστα. Αυτό. Γιατί? Ναι, πιστεύω ότι πρέπει να ξαναγίνει, γιατί πιστεύω ότι είναι λάθος διαιτησίας και ότι αν δεν είχε δώσει το πέναλτι αυτό και δεν είχε μπει ο κόσμος μέσα, θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να πάρει το παιχνίδι. Πρέπει να κατέβει στην Αθήνα ο ΠΑΟΚ για τον επόμενο Ολυμπιακό. Αυτό ρωτάω. Ναι. Οκ. Ευχαριστώ. Πες. Εντάξει, Ολυμπιακοί γίνεται, δεν θα αλλάξουν ποτέ. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κατέβει στην Αθήνα. Πρέπει να πάμε. Αλλά εντάξει, και πάλι τα ίδια πιστεύω θα γίνει. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Όλοι οι γαύροι ίδιοι είναι να πούμε. Okay. Πρέπει να κατέβει μόνο και μόνο με δίνει πάω και παίζει για τη τιμή του. Παρόλο τα επεισόδια και ό,τι προβλήματα δημιούργησαν στον άμυνο Ολυμπιακό. Κοίτα να δεις. Εγώ πιστεύω πρέπει να κατέβει, αλλά όχι με τη βασική ομάδα. Να κατέβει με την K20. Για να δείξει έτσι μια αντίδραση, μήπως αλλάξει κάτι. Πιστεύω ναι. Γιατί? Γιατί έχει προοπτικές να κερδίσει. Ναι. Γιατί? Γιατί όχι. Γιατί ναι. Επειδή ο ΠΑΟΚ έχει μια καλή ομάδα με βάση το παρελθόν και είναι άξιος να κατέβει να διεκδικήσει το κύπελλο στην Αθήνα. Λέω να ξανακατέβει. Για να παίξει το παιχνίδι και δεν είναι δίκαιο να παίξει με τους μικρούς, οπότε να κατέβει μόνος του. Η απάντηση είναι όχι, δεν πρέπει να κατέβει, γιατί πρέπει να αντισταθούμε σε όλο αυτό το καταστημένο του ελληνικού ποδοσφαίρου, το οποίο δημιουργεί τεράστια προβλήματα στη λειτουργία και στην εφαρμογή του γενικά, με οποιοδήποτε κόστος, είτε είναι με μείωση βαθμών, είτε είναι με οποιαδήποτε άλλη τιμωρία, πρέπει να αντισταθούμε οπωσδήποτε.